Είναι δυνατόν ένας ποδοσφαιριστής να ομορφύνει πολύ το παιχνίδι μιας ομάδας και να βελτιώσει πολύ την επιθετική της λειτουργία? Η επιθετική λειτουργία και η απόδοση της ΑΕΚ με την προσθήκη του Ευγέννη Σακχόφ μας οδηγεί σε αυτό το συμπέρασμα και πάμε να το κουβεντιάσουμε. Η φάση της επίτευξης του δεύτερου γκολ της ΑΕΚ στο παιχνίδι με τον Όφη είναι δηλωτική της αλλαγής στην δυναμική της επιθετικής λειτουργίας της ΑΕΚ. Τρεις ποδοσφαιριστές με την εμπειρία και την ποιότητα, ο Λόπες, ο Μάνταλος και ο Σακχόφ, διαβάζουν τη φάση, αντιλαμβάνονται το αριθμητικό πλεονέκτημα που έχουν δημιουργήσει εκείνοι με τη δική τους στάση και οι ποδοσφαιριστές του Όφη που έχουν χάσει την συγκέντρωσή τους στην εκτέλεση ενός πλαγίου. Και κάπως έτσι αποφασίζουν γρήγορα, κινούνται σωστά, δημιουργούν τον χώρο για να κινηθεί ο Σακχόφ και να ολοκληρώσει την φάση για να πετύχει ένα γκολ απολύτως καθοριστικό. Οι κινήσεις του Σακχόφ χωρίς την μπάλα, οι τακτικές του κινήσεις όταν η ΑΕΚ έχει την κατοχή και προσπαθεί να αναπτύξει τις επιθέσεις της, είναι η κύρια διαφορά που έχει φέρει στο παιχνίδι της ΑΕΚ ο Ουκρανός. Χάρη στην δική του παρουσία, ο Πέτρος Μάνταλος βγάζει στο τερέν όλη του την δημιουργική ποιότητα. Γιατί? Γιατί έχει έναν παίκτη που του δημιουργεί χώρο με την κίνησή του, τραβώντας αντιπάλους, ή που του δίνει την ευκαιρία να αναπτύξει το παιχνίδι με ποιοτικές πάσες, δηλαδή με κάθετες μεταβιβάσεις, στον κεντρικό άξονα του γηπέδου, δηλαδή στο πιο επικίνδυνο κομμάτι για τον αντίπαλο και στο πιο ουσιαστικό κομμάτι του τερέν για την ομάδα που κάνει επίθεση. Ο Σακχόφ παίζει πολύ κάθετα, κινείται πολύ κάθετα, ψάχνει πάντα να δώσει στην ΑΕΚ την ευκαιρία να αναπτυχθεί από τον κεντρικό άξονα του γηπέδου. Είναι ένας παίκτης με τα χαρακτηριστικά που μπορούν να ευνοήσουν το παιχνίδι του Μάνταλου. Όχι μόνο στις συνεργασίες τους μακριά από την αντίπαλη περιοχή, αλλά και όταν ο Μάνταλος στάνει με την μπάλα για να κάνει την τελική πάσα στα τελευταία 15-20 μέτρα του τερέν. Ο Σακχόφ κινείται στην πλάτη του επιθετικού, πατάει την περιοχή, είναι απειλητικός τόσο με τα πόδια όσο με το κεφάλι, χάρη στο ύψος του, και έτσι στην πραγματικότητα γίνεται, όταν δεν έχει την μπάλα στα πόδια του, ένας επιπλέον κεντρικός επιθετικός και μάλιστα κάποιος που ξέρει να διαβάζει το παιχνίδι και που μολονότι βρίσκεται 1,5 μήνα στην ΑΕΚ, φαίνεται ότι έχει ήδη καλή ενδοεπικοινωνία και συνεργασία με τον Μάνταλο. Στο παιχνίδι με τον Όφη, ο Σακχόφ δείχνει και τις αδυναμίες του. Στο πρώτο διάστημα του παιχνιδιού, οι δικές του επιστροφές, όσο και αυτές του Κρίστισιτς, δεν ήταν γρήγορες, με συνέπεια να επιτρέπει στον Όφη να βρίσκει χώρο έξω από την μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ και να γίνεται απειλητικός. Φυσικά αυτό οφείλεται και στην κόπωση και την φθορά του, γιατί παίζει διαρκώς, ασταμάτητα. Όμως δεν έχει τα χαρακτηριστικά ενός ανασταλτικού κεντρικού μέσου. Μολονότι μπορεί, επειδή τακτικά ξέρει πολύ καλά να σταθεί, να παίζει και σε αυτή την θέση. Δεν είναι ξάρι ο Σακχόφ. Δεν έχει ούτε την ταχύτητα, ούτε την έκρηξη, ούτε την σκληράδα και την ενέργεια για να είναι ένας κόφτης για μια ομάδα. Αν έχει δίπλα του έναν τέτοιο όμως, είναι ένας παίκτης που μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα στο γήπεδο και στις δύο φάσεις του παιχνιδιού. Δηλαδή είναι πάρα πολύ αποτελεσματικός και ως αμυντικός. Δεν είναι αποτελεσματικός μόνο όταν η ομάδα του έχει την μπάλα στα πόδια. Στα πρώτα παιχνίδια της σεζόν, η ΑΕΚ έμοιαζε να μην έχει πολλές ιδέες για να αναπτύξει τις επιθέσεις της. Προφανώς, μετά την προσθήκη και την είσοδο στην εντεκάδα ποδοσφαιριστών, το παιχνίδι της απέκτησε νέα στοιχεία. Τα στοιχεία που βάζουν στο παιχνίδι οι νέοι παίκτες και τα στοιχεία που βάζει στο παιχνίδι της ΑΕΚ ο προπονητής όταν καταλαβαίνει ότι μπορεί από τους ποδοσφαιριστές του να πάρει πράγματα που δεν έπαιρνε στον προηγούμενο καιρό. Και ο Σακχόφ είναι μια τέτοια περίπτωση ποδοσφαιριστή. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να ομορφύνει το παιχνίδι μιας ομάδας. Να είστε καλά.